Γρηγόρη Μάκο για το Αγρίνιο News. Γρηγόρη, δύο κουβέντες για το σημερινό μάτς. Δίκαια κέρδισε. Θεωρώ ότι ναι, κερδίσαμε δίκαια. Μπήκαμε πολύ καλή διαβασμή στο παιχνίδι. Ξέραμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα, οργανωμένη, δουλεμένη. Μια πολύ δύσκολη έδρα. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα μου. Εγώ θα ήθελα, εφόσον μιλάω για το Αγρίνιο News, θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για την ομάδα σας. Mm-hmm. Πολύ καλή ομάδα, ο κόσμος τη στηρίζει πάρα πολύ και φαίνεται αυτό. Ελπίζω να συνεχίσει και στα δύσκολα, γιατί ίσως κάποια στιγμή να έρθει από τα δύσκολα. Τίποτα όσο για το παιχνίδι, είπαμε, θεωρώ ότι κερδίσαμε δίκαια. Έχουμε τώρα μια συνέχεια μέσα στην έδρα μας με δύο παιχνίδια που πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε για να έχει και αξία αυτή εδώ η δύσκολη νίκη. Και πρώτα βέβαια υπάρχει το παιχνίδι της Πέμπτης με την Άντερλεχτ. Θεωρείς ότι η εμπειρία τελικά ήταν αυτή που έκρινε το μάτς? Εντάξει, σίγουρα και εμείς δεν νομίζουμε, δεν έχουμε. Η δεκάδα παρτίζει όταν από παίκτες έχουμε αρκετούς νεαρούς παίκτες. Απλά θεωρώ ότι η ομάδα έχει βρει σιγά σιγά τον δρόμο της και παίζει με αυτά που πρέπει πραγματικά και όχι με το κάτι παραπάνω που δεν μπορεί. Θεωρώ ότι ήμασταν αρκετά διαβασμένοι, όπως είπα, για αυτό το σημερινό παιχνίδι και έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιστροφή.